Σήμερα, στη δικάση μου αυτή, γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας την οποία η αστυνομία μεθοδευμένα και συστηματικά από την ημέρα του εγκλήματος έκανε για να το υποβαθμίσει, να το παρουσιάσει ως ένα έγκλημα μετά από μια παρεξήγηση και φιλονικία στον δρόμο και να το αφαιρέσει τις ρατσιστικές αιχμές του. Έχουν κατασκευαστεί στα πρόσωπα αστυνομικών μάρτυρες υπερασπίσεως ουσιαστικά, οι οποίοι χωρίς καμία δικονομική αρμοδιότητα μεταφέρουν συζητήσεις με τους κατηγορουμένους προτού καν συγκροτήσουν υπερασπιστική γραμμή για να προλιάνουν το έδαφος ότι η ανθρωποκτονία αυτή διεξήχθη χωρίς να υπάρχει πρόθεση δήθεν και μετά από ένα καυγά. Και βεβαίως να μην σας εκπλήσει το γεγονός ότι με τα δεδομένα της τότε περίοδου θα ήταν δυσχερές εάν όχι αδύνατο να ανακύψουν στοιχεία τα οποία θα οδηγούσαν και στην αποκάλυψη των διασυνδέσεων των κατηγορουμένων αυτών με τη Χρυσή Αυγή. Σας θυμίζω ότι ούτε άρση απορρίτου έγινε, ούτε περικύκλωση του τόπου για αναζήτηση γενετικού υλικού, ούτε διερεύνηση της προέλευσης των μαχαιριών και των στιλέτων που βρέθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων και στην κατοχή τους, ούτε διερεύνηση οποιοδήποτε άλλου περιστατικού της ζωής τους, το οποίο θα μπορούσε να το συνδέει. Ήταν η εποχή που όποιος κατήγγελε ένα έγκλημα ρατσιστικό ή χρυσαυγίτικο βρισκόταν κατηγορούμενος ο ίδιος. Και αυτό φαίνεται από το με πόση στοργή και θαλπορή περιέβαλε η αστυνομία τους κατηγορουμένους λίγες ώρες μετά τη διάπραξη του εγκλήματος και φαίνεται εδώ στο δικαστήριο ότι τους είχε διαμορφώσει από τότε αυτή την υπερασπιστική γραμμή, η οποία βεβαίως δεν αντέχει στην κρίση της κοινής λογικής. Νομίζω ότι σήμερα ζούμε ξανά την προσπάθεια που τότε έγινε για να μπορέσει να υποβαθμιστεί το αδίκημα αυτό και να αφαιρεθούν τα ρατσιστικά του χαρακτηριστικά. Είναι μια προσπάθεια αποτυχημένη γιατί δεν αντέχει στην κρίση του ακροατηρίου.